6 Ιανουαρίου ξεκίνησε αυτό που για τους περισσότερους μοιάζει απίστευτο, μοιάζει τρέλα. Απεργία πείνας για το γήπεδο. Εδώ με έφερε το συνέστημα. Κανένας λογικός άνθρωπος δεν θα ερχόταν να κάνει αυτό που έκανα εγώ και στην ηλικία μου. Έτσι απλά από συνέστημα ήρθα και μπήκα μέσα. Και αρχικά, από την αρχή μάλλον ήμουνα σίγουρος ότι θα το πάω μέχρι το τέλος. Εγώ τουλάχιστον ήμουν απεπισμένος, θα το πάω μέχρι το τέλος. Τώρα βέβαια η αγάπη του κόσμου είναι αυτή που, και το ενδιαφέρον για την υγεία, είναι αυτή που μου έχουν βάλει και λίγη λογική στο συνέστημα μου, στο συνέστημα της πρώτης στιγμής. Είναι 24 ώρες, 24 ώρες μαζί μου. Γνωστοί ή άγνωστοι, άλλωστε όλοι αδέλφια είμαστε. Αυτοί μου δίνουν δύναμη. Λειτουργήσες και λειτουργείς με το συνέστημα, όμως δεν είσαι μόνος σε αυτή τη ζωή. Έχεις δύο παιδιά. Κανένα παιδί δεν θέλει να φύγει ο πατέρας τους. Και επειδή ίσως με γνωρίζουν καλύτερα από όλους, ήταν σίγουρα από την αρχή ότι αυτό που έκανα θα το έφτανα μέχρι το τέλος. Αυτός είναι ο λόγος που διαφωνούν για την υγεία του πατέρα τους. Δηλαδή, πήγε πάνω από την ΑΕΚ αυτό. Και είναι και λογικό για ένα παιδί. Έχουν έρθει, σε έχουν επισκεφτεί. Η κόρη μου όχι. Ο γιος μου έρχεται τακτικά και ήρθε και χθες όπου ακολούθησε την πορεία. Τα Πατήσια μέχρι εδώ. Έχε το νου σου στο παιδί. Κλείσε. Ίσως πια να μην με ενδιαφέρει τίποτε άλλο από το να γίνει το γήπεδο. Καμία σκοπιμότητα. Τόσα χρόνια δεν είχαμε γήπεδο, δεν είχαμε όμως και τον τρόπο να το φτιάξουμε. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο εμποδίζουν αυτό το έργο. Δεν βλέπω δηλαδή λόγο να εμποδίζουν το έργο. Την ΑΕΚ, το γήπεδο της ΑΕΚ, το σπίτι μας και το Άλσος το έχουμε γνωρίσει ένα. Εάν λοιπόν είναι άνθρωποι αυτοί που εμποδίζουν αυτό το έργο, ας έρθουν εδώ πέρα να μου δώσουν το λόγο τους ότι δεν έχει καμία σκοπιμότητα αυτό που κάνουν και ότι εφόσον είναι όλα νόμιμα θα γίνει το έργο και θα αποπερατωθεί. Και εγώ θα σταματήσω να κάνω την απεργία πείνας, αλλά δεν θα φύγω από εδώ. Θα συνεχίσω να παραμένω εδώ για να ερχόμαστε όλοι μαζί μέχρι να αποπαρατωθεί το έργο και μετά να μπούμε παρέα μέσα, δηλαδή να το κάνουμε κάτι σαν στέκι μας. Και μικρά παιδιά, Είναι φοβερό αυτό. Τα μικρά παιδιά είναι αυτά που κάνουν. Ένα παράδειγμα, εχθές ένα κοριτσάκι, δεν πρέπει να ήταν πάρω από 10-11 ετών, ήρθε με τη γιαγιά της και μου έβαλε στη χούφτα μου λίγες καραμέλες και αυτό το σημειωματάριο. Που τελειώνει αυτό το ταξίδι. Γήπεδος στη Νέα Φιλαδέλφεια.